Ακινητοποιήθηκε τρένο το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, έξω από τις Σέρρες λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χόρτα πλησίων σιδηροδρομικής γραμμής. Η συνάδελφος η Βαΐα Βαΐδου θα μας πει περισσότερα. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να πούμε λοιπόν πως σήμερα το απόγευμα είχαμε μία φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή των Καλών Δέντρων, εκεί ανάμεσα σε καλά δέντρα και μητρούς, επειδή η πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη και ήταν δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η αμαξοστοιχεία 1634 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Δράμας αρχικά, Δημήτρη, ακινητοποιήθηκε και μετά από περίπου μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Σιδηροκάστρου προκειμένου να φτάσει στον τελικό προορισμό της. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο εδώ και αρκετή ώρα, αλλά σύμφωνα με το μήνυμα της Hellenic Train, στις 19:24 η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία παρέμενε ακινητοποιημένη, ενώ επηρεάζεται και η αναχώρηση της αμαξοστοιχείας 1635 που εκτελεί το δρομολόγιο Σέρρες Θεσσαλονίκη. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Δημήτρη, είναι το γεγονός πως εμείς, ενώ έβγαιναν μηνύματα από τη Hellenic Train για το τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή ότι έχει σταματήσει στο σταθμό των Σέρρων λόγω διακοπής κυκλοφορίας από την πυροσβεστική συνέπεια πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη αναμαξοστοιχεία, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη για το τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο τρένο, τι γίνεται με αυτούς, με το αν θα φτάσει στην ώρα του, αν δεν θα φτάσει, αν θα πρέπει να πάρει επιβαίνοντες εδώ από τις Σέρρες. Θα πω λοιπόν ότι επικοινωνήσαμε με τη Hellenic Train για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι μας είπαν? Δηλαδή υπάρχουν, κινεύουν οι άνθρωποι. Θα πω ότι δεν βγάλαμε άκρη. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να μας δώσουν καμία πληροφορία. Μάλιστα η κυρία Σπυλιοπούλου Ελένη, με την οποία συνομίλησα εγώ προσωπικά, μου είπε ότι αν θέλετε να σας δώσω ένα email και να το στείλετε, εγγράφως λέει πρέπει να κάνετε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουν κάποια στιγμή. Ποια είναι η κάποια στιγμή? Οι άνθρωποι είναι μέσα στο τρένο. Γονείς περιμένουν τα παιδιά τους μετά και το δυστύχημα των Τεμπών. Ξέρουν ότι έχει πιάσει μια φωτιά. Γονείς περιμένουν δηλαδή τα παιδιά τους. Άνθρωποι θέλουν να φύγουν από τις Σέρρες για να πάνε στη Δράμα. Αυτό το 1504, τέλος πάντων, πώς το λένε, αυτό το τετραψήφιο αριθμό, δεν υπάρχει κάποιος που θα πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο? Χρεώνεις δηλαδή 67 λεπτά, το 67 cents πληρώνεις για αυτό το τετραψήφιο, το λεπτό, και δεν μπορούν να σου πούνε τι γίνεται με την αναμαξοστοιχεία? Αν είναι καλά οι άνθρωποι που είναι μέσα, γιατί πες ότι είναι σε σημείο που δεν έχει σήμα. Τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν τα παιδιά τους και βλέπουν ένα μήνυμα της Hellenic Train που λέει ότι πήρε φωτιά τα χόρτα, το τρένο είναι ακινητοποιημένο? Ποιος τους λέει ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί προς το τρένο? Και αναφέρεσαι στο 14511 που είναι το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες και αυτό το οποίο μας... Και εμείς. Ναι. Σε αυτό που πήραμε και εμείς. Και μας είπαν στείλτε email για να μας απαντήσουν τη Δευτέρα. Ναι. Πραγματικά, να είσαι γονιός και να θέλεις να μάθεις τι γίνεται, έτσι. Και όχι μόνο, για τον οποιονδήποτε λόγο. Να περιμένεις, να έχεις μια σημαντική δουλειά και να θες να πας στη Δράμα και να περιμένεις το τρένο στις Σέρρες. Δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή τους πληρώνεις. Πραγματικά αυτό το πενταψήφιο αριθμό τον πληρώνουν ο κάθε πολίτης για να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία. Τον πληρώνει 67 cents το λεπτό και 97 cents αν πάρεις από κινητό. Και δεν μπορούν να πούνε στον κόσμο τι γίνεται. Είμαι, λέει, τηλεφωνήτρια. Σπυλιοπούλου Ελένη. Αυτό μου είπε μόνο. Δηλαδή γιατί σε πήρα? Να μου πεις ότι το τρένο θα φύγει στις 5:05. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό μπορεί να το δει ο κόσμος και από το ίντερνετ. Για άλλο πράγμα σας παίρνουν εκεί. Ναι, και δεν υπάρχει... Δεν ξέρουν να πούνε κάτι στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα? Και αφού δεν γνωρίζει τηλεφωνήτρια, θα έπρεπε να υπάρχει ένα τηλέφωνο με το γραφείο τύπου για να ενημερωθούμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, για να ενημερώσουμε τους πολίτες. Και ένα τηλέφωνο. Δεν μπορεί να λες ότι αυτό είναι το τηλέφωνο των πληροφοριών και οι πληροφορίες που δίνεις εσύ ποιες είναι στον κόσμο? Και ειδικά μετά το δυστύχημα των Τεμπών, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα τώρα. Ότι γίνεται αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι για να μάθουν τι γίνεται, τι συμβαίνει, για οποιοδήποτε θέμα. Είμαι τηλεφωνήτρια και κάνεις τι? Δεν κατάλαβα τι κάνεις.
Γιατί δεν λες, εγώ είμαι εδώ απλά και μόνο για να σηκώνω το τηλέφωνο. Δεν μπορώ όμως να σας πω τίποτα. Σας λέω καλησπέρα σας και γεια σας. Αυτό γινόταν σήμερα. Καλησπέρα και γεια σας. Τίποτα άλλο. Άλλη απάντηση δεν πήραμε. Στείλτε email. Το email θα μου το απαντήσεις την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα έρθω και γλίστρησα. Αν και εφόσον. Ευτυχώς υπάρχουν και οι αρχές εδώ, οι τοπικές αρχές της πυροσβεστικής που μας δώσαν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη με τη φωτιά και το τι ακριβώς έγινε και με το τρένο. Και μπράβο τους και συγχαρητήρια που πήγαν γρήγορα, έσβησαν την φωτιά εγκαίρως για να μην υπάρχει κανείς ο οποίος θα κινδυνεύσει. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ασφάλειας ότι η φωτιά δεν πήρε διάσταση, είναι και το θέμα της ασφάλειας που νιώθει κάποιος ότι δεν πρόκειται να πάθω κάτι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εγκαίρως, σβήσαν τη φωτιά και αυτή δεν πρόκειται να επεκταθεί.